Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κτίριο του Οδείου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο υπόγειο, στον Πολυχώρο, ωμέγα 2 όπως λέγεται. Βρισκόμαστε εδώ με αφορμή την έκθεση από το κτίριο στην κοινότητα, ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος και το Bauhaus. Ονομάζομαι Λουκάς Μπαρδατήλας, είμαι αρχιτέκτονας. Κάνω το διδακτορικό μου αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Bauhaus στη Βαϊμάρη της Γερμανίας, γύρω από τον αρχιτέκτονα Δεσποτόπουλο. Και έχω επιμεληθεί την έκθεση την οποία μόλις ανέφερα. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών φορέων, του Ινστιτούτου Γκέτε, του Μουσείου Μπενάκη και του Οδείου Αθηνών. Ήταν μία πρόταση που ξεκίνησε από τον Λουκά Μπαρτατήλα, που είναι και ο επιμελητής της έκθεσης, ο οποίος μελετούσε το αρχείο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου και με αφορμή την επέτειο του εορτασμού του Bauhaus, των 100 χρόνων του Bauhaus, σκέφτηκε να γίνει η επαιτειακή αυτή έκθεση στο χώρο του Οδείου, που είναι το κτίριο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου, που είναι ένας από τους εκπροσώπους, τους Έλληνες εκπροσώπους του Bauhaus. Όλο το υλικό της έκθεσης έχει προέλθει από το αρχείο του μουσείου, του Ιωάννη Δεσποτόπουλου ουσιαστικά. Είναι και το πρωτότυπο υλικό και οι αναπαραγωγές. Το πρωτότυπο υλικό στεγάζεται στα αρχεία νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Η έκθεση λοιπόν έχει τίτλο από το κτίριο στην κοινότητα «Ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος και το Bauhaus». Ο υπότιτλος, για να ξεκινήσω από αυτό, περιγράφει, δίνει το γενικότερο περίγραμμα της έκθεσης, δηλαδή μιλάει καταρχήν για τον Bauhaus και συγκεκριμένα τη σχέση του Bauhaus με την Ελλάδα, που μία από αυτές είναι ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Και ο τίτλος από το κτίριο στην κοινότητα προέρχεται από ένα απόσπασμα κειμένου του ίδιου του Δεσποτόπουλου, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας του Οδείου, του κτιρίου που βρισκόμαστε, και έλεγε ότι σκοπός του σχεδιάζοντας αυτό το κτίριο δεν είναι μόνο να σχεδιάσει αίθουσες για τους σπουδαστές του Οδείου Αθηνών, όπου ο καθένας θα έβρισκε το χώρο του να μάθει μουσική, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να δημιουργήσει ένα χώρο ο οποίος θα λειτουργούσε ως κοινότητα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται το ενδιαφέρον τους για τη μουσική και τις τέχνες. Το Bauhaus είναι μια σχολή η οποία ιδρύθηκε το 1919 στη Βαϊμάρη της Γερμανίας από τον Walter Gropius και διήρκησε μέχρι το 1933. Ήταν μια σχολή η οποία ήθελε να φέρει την τεχνική αλλά και το σχεδιασμό κοντά, χωρίς να διαχωρίζονται το ένα από το άλλο. Άρα οι φοιτητές από τη μια να αναπτύξουν τη δυνατότητα να σκέφτονται και να σχεδιάζουν αντικείμενα τα οποία προορίζονται για την κοινωνία σε μαζική χρήση και ταυτόχρονα να ξέρουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα τον φτιάξουν. Οπότε υπήρχαν τα εργαστήρια της σχολής, όπου μέσα εκεί οι φοιτητές εκπαιδεύονταν στο να τα φτιάχνουν οι ίδιοι τα αντικείμενα αυτά, και ταυτόχρονα υπήρχαν αυτοί οι γνωστοί δάσκαλοι του Bauhaus, οι οποίοι μιλούσαν περισσότερο για την γενικότερη φιλοσοφία και προσέγγιση αυτού του σχεδιασμού. Ένα παράδειγμα είναι ο ζωγράφος Καντίνσκι, από τους γνωστότερους δασκάλους του Bauhaus, όπου ας πούμε υπήρχε από τη μια το εργαστήριο υφαντικής και αργαλιού για να φτιάχνουν, για παράδειγμα, οι φοιτητές χαλιά, και την ίδια στιγμή όμως να έχουν πάρει όλες αυτές τις γνώσεις από τη ζωγραφική, ώστε να ξέρουν πώς να συνδυάσουν αρμονικά τα χρώματα, ώστε αυτό που θα παραχτεί στο τέλος να είναι μεν ένα χαλί που το βάζει στο πάτωμα και λειτουργεί ως χαλί, ταυτόχρονα όμως να είναι αισθητικά άρτιο. Νομίζω οι τρεις βασικοί εκφραστές γύρω από τα χρώματα στο Bauhaus είναι καταρχήν ο Johannes Itten, ο οποίος ήταν μάλιστα και ο δάσκαλος ο οποίος ανέλαβε το προπαρασκευαστικό μάθημα, δηλαδή τον πρώτο χρόνο οι φοιτητές κατά την εισαγωγή τους τους αναλάμβανε ο Itten να τους εισαγάγει σε αυτή τη νέα φιλοσοφία που ήθελε το Bauhaus να φέρει. Και αυτός καταρχήν μίλησε για αυτή τη νέα σχέση με τα χρώματα. Ενώ φυσικά είναι και οι δύο πολύ γνωστοί ζωγράφοι και δάσκαλοι του Bauhaus και φίλοι μάλιστα μεταξύ τους, ο Βασίλη Καντίνσκι και ο Πολ Κλέ. Φέτος λοιπόν το 2019 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Bauhaus
Και με αυτή την αφορμή πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις στη Γερμανία, στην Ευρώπη και στον κόσμο για τα 100 χρόνια του Bauhaus. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι και στην Ελλάδα γύρω από αυτή την επέτειο και με αυτή την ιδέα καταλήξαμε στον αρχιτέκτονα Δεσποτόπουλο, ο οποίος είναι ο Έλληνας ο οποίος βρέθηκε στη Βαϊμάρη εκείνη την εποχή, δίπλα στο Bauhaus, για 2 χρόνια περίπου και γνώρισε από κοντά τα άτομα και τη φιλοσοφία αυτής της σχολής. Ο Δεσποτόπουλος γεννήθηκε το 1903 στη Σμύρνη και πέθανε το 1992 στην Αθήνα. Είναι λοιπόν ένα παιδί του 20ου αιώνα και από βιολογικής σκοπιάς, μιας και γεννήθηκε στην πολύ αρχή του και πέθανε σχεδόν στο τέλος του, αλλά κυρίως είναι παιδί του 20ου αιώνα επειδή όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και επηρέασαν την Ευρώπη και την Ελλάδα τα έζησε ο ίδιος από κοντά και τον επηρέασαν όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Άρα το έργο του αφορά ό,τι αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα και ταυτόχρονα μπόρεσε να δει τα γεγονότα αυτής της εποχής μέσα από ένα ιστορικό βάθος και σε σύγκριση με άλλες ιστορικές περιόδους. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για τον Δεσποτόπουλο είναι ότι βρέθηκε, όπως αναφέρει ο ίδιος, τυχαία καταρχήν στη Βαϊμάρη και στην πορεία γνώρισε και κατάλαβε τον Bauhaus και επειδή δεν έζησε μόνο στη Βαϊμάρη και μεταγύρισε στην Ελλάδα, αλλά πήγε στο Ανόβερο που τελείωσε τις σπουδές του και μετά έζησε για 2 χρόνια στο Βερολίνο, έζησε στη Γερμανία μεταξύ 1922 και 1930, στη μεγαλύτερη περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Οπότε είδε όλο το ευρύτερο πλαίσιο και πολιτικό και κοινωνικό και ιδεολογικό εκείνης της εποχής και κατάλαβε ή μάλλον ενέταξε τον Bauhaus μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της κοινωνίας και της εποχής εκείνης. Η έκθεση λαμβάνει χώρα στο υπόγειο του Οδείου Αθηνών, κτίριο το οποίο έκτισε ο ίδιος και μάλιστα σε ένα χώρο τον οποίο είχε σχεδιάσει ο ίδιος για εκκλησία και για χώρο εκμάθησης της βυζαντινής μουσικής. Το πρώτο ενδιαφέρον είναι ότι εντάσσει την εκκλησία μέσα σε ένα κτίριο ενός οδείου και είναι το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο, να αναρωτηθούμε γιατί το κάνει αυτό. Και το δεύτερο σημαντικό είναι, το οποίο επηρεάζει και την έκθεση, ότι το στήσιμο της έκθεσης, από τη στιγμή που γίνεται σε ένα χώρο ο οποίος προορίζονταν για εκκλησία, ακολουθεί τις αρχές της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, όπως την έχει οραματιστεί ο Δεσποτόπουλος στο συγκεκριμένο χώρο. Ο χώρος, όπως σας είπα, έχει στοιχεία αυτής της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, όπου, τώρα συγγνώμη, θα σας γυρίσω στην πλάτη για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτός εδώ ο χώρος είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε αν, όπου βλέπετε εδώ, γυρίσω και συνεχίσω να μιλάω με την ίδια τη φωνή μου, αλλά γυρίσω ακριβώς στη μέση και κοιτάξω. Εδώ που κάθομαι, δεν ξέρω αν εσείς το ακούτε, αλλά ακούω τον εαυτό μου σαν μικρόφωνο και αν αρχίζω και μιλάω ακόμα πιο δυνατά, φεύγει στο χώρο. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο εδώ. Αν καθίσω εδώ πέρα και το κάνω, δεν αλλάζει τίποτα. Άρα είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες τις είχε ο ίδιος κατά νου και σχεδιάσει, τις οποίες εμπειρικά τις βλέπει κανείς στο χώρο και μόνο όταν φανταστεί ότι θα λειτουργούσε έτσι όπως το είχε σκεφτεί ο ίδιος. Ο χώρος έχει το σχήμα ενός γάμα. Και στο πρώτο κομμάτι του είναι ο χώρος του Πρόναου, όπου εκεί λειτουργεί εισαγωγικά για την έκθεση. Άρα μπορεί κανείς να δει κάποια βασικά πράγματα για το τι θα δει στην έκθεση στη συνέχεια και ταυτόχρονα να πάρει μια πληροφορία γύρω από την εξέλιξη του Bauhaus και ταυτόχρονα τα πολιτικά και τα κοινωνικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, ώστε να δει από τη μία τι συνέβη, μάλλον πώς εξελίχθηκε το Bauhaus την περίοδο του Μεσοπολέμου και την ίδια στιγμή τι συνέβαινε στην Ελλάδα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο και πώς όλες αυτές οι αλλαγές επηρέασαν και την αρχιτεκτονική. Το κτίριο
πρωτοσχεδιάστηκε το 59, ξεκίνησε να χτίζεται το 1968 και το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε το 1975. Έκτοτε σταμάτησε, κάποια τμήματά του άρχισαν να λειτουργούν και στην πορεία κάποια άλλα σημεία του συνέχισαν να κατασκευάζονται και μέχρι και σήμερα δεν είναι ολοκληρωμένο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία έχουν μείνει στην εποχή σαν είναι ακόμα για ποιή. Περνώντας τον κύριο χώρο της έκθεσης, από τη μία ήταν πρόθεσή μας να δώσουμε τον απαραίτητο χώρο στο ίδιο το κτίριο να αναδειχθεί, καθώς ως έργο του Δεσποτόπουλου είναι μέρος της έκθεσης στο ίδιο το κτίριο, ενώ από την άλλη να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος ώστε να αναδειχθούν τα εκθέματα και οι πληροφορίες της έκθεσης. Και έτσι, κτίριο και έκθεση να έρθουν σε μία επικοινωνία και ένα διάλογο και μία ισορροπία. Επίσης, οι σχεδιαστικές αρχές ήταν οι εξής. Επειδή ο χώρος προορίζονταν να λειτουργήσει ως εκκλησία, είναι προφανές ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα μουσιολογικού χαρακτήρα. Εμείς όμως θέλαμε να κρατήσουμε την πρόθεση να σεβαστούμε τον ίδιο το χώρο και την αρχιτεκτονική του, οπότε να μην μπούμε και να επέμβουμε και να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, ας το πούμε έτσι, αλλά να τα βρούμε σε μια ισορροπία. Έτσι αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το υλικό όσο πιο απλά γίνεται με πανέλα που απλά τα ακουμπάμε στους τοίχους και κάποια πράγματα τα οποία παρουσιάζονται στον τοίχο. Ταυτόχρονα υπάρχουν κάποια πρωτότυπα σκίτσα και σχέδια τα οποία παρουσιάζονται στις προθήκες. Μία άλλη αναφορά που θέλαμε να κάνουμε ως προς την εκθεσιακή λογική είναι ότι να βάλουμε κάποια έργα σε κλίση τα οποία είναι μία αναφορά στην έκθεση του 1938 που έκανε ο ιδρυτής του Bauhaus, Walter Gropius, όταν πήγε στην Αμερική μαζί με συνεργάτες του και παρουσίασε στην Αμερική για πρώτη φορά τη δουλειά στο Bauhaus. Εκεί κάνανε και μία, ας πούμε, καινοτομία στην εκθεσιακή λογική καθώς παρουσιάσανε το υλικό σε πολλές διαφορετικές κλίσεις ούτως ώστε αυτό από τη μία να καταρρύψει την παραδοσιακή λογική του εκθέματος που απλά είναι στο ύψος του ματιού και ο θεατής απλά περιφέρεται και τα βλέπει, αλλά από τη μία να μπει σαν σώμα μέσα στην έκθεση και ότι να σκύψει για να δει πράγματα τα οποία είναι στο έδαφος, άλλα με κλίση 10 μοιρών και άλλα που είναι στο ταβάνι να κρέμονται, άρα να μπει μέσα σε αυτό, και από την άλλη να κερδιθεί έξτρα χώρος εκθεσιακός όπου να εκτεθούν πολύ περισσότερα εκθέματα, στο μέσα. Η αφήγηση της έκθεσης χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Ουσιαστικά όσοι είναι και οι τείχοι που έχουμε που μπορούμε να παρουσιάσουμε το υλικό. Ο πρώτος τείχος παρουσιάζει πληροφορίες βιογραφικού χαρακτήρα για τον αρχιτέκτονα Δεσποτόπουλο, επομένως είναι ο άνθρωπος Δεσποτόπουλος. Ο δεύτερος τείχος παρουσιάζει πληροφορίες για το κτίριο του Οδείου Αθηνών, οπότε είναι το κτίριο, ενώ ο τρίτος τείχος που είναι και το ιερό της εκκλησίας παρουσιάζει την πολεοδομική μελέτη για το πνευματικό κέντρο Αθηνών, μέρος του οποίου ήταν και το Οδείο Αθηνών. Άρα είναι ένα πέρασμα από τον άνθρωπο στο κτίριο και στην πόλη. Υπάρχουν κάποια σκίτσα τα οποία είναι σε ρεαλιστικό τρόπο μια εσωτερικά εκκλησιών, ενώ από κάτω υπάρχουν φιγούρες, εκκλησιαστικά μοτίβα ή ας πούμε, σκημένα κεφάλια ή κάποιοι σταυροί, φωτοστέφανα κτλ. Άρα το μοτίβο αυτό το θρησκευτικό υπάρχει, απλά πλέον αποδίδεται με έναν πιο διαφορετικό και αφηρημένο τρόπο. Άρα επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγα πριν και για την εκκλησία, ότι η ίδια εκκλησία εδώ που είμαστε σαν μορφή δεν θυμίζει μια τυπική εκκλησία ορθόδοξη που γνωρίζουμε όλοι, αλλά προσπαθεί ο ίδιος να αποδώσει το πνεύμα της, ας πούμε, όπως κάνει αντίστοιχα και με τα σκιτσάκια. Ενώ άλλα σκίτσα της ίδιας εποχής είναι εσωτερικοί χώροι με μουσική, με ένα πιάνο, από μουσική δωματίου ή αίθουσες συναυλιών για λίγα άτομα. Άρα η εμπειρία της μουσικής είναι κάτι την οποία φανταζόμαστε προφανώς ότι έχει ζήσει και βιώσει ο ίδιος στη Γερμανία εκείνη της περίοδου. Άρα όταν έρχεται η ώρα να χτίσει το οδείο, κανένας δεν του είπε βάλε και 100 τετραγωνικά μία εκκλησία και φτιάξτε έτσι κι αλλιώς, αλλά ο ίδιος προσπάθησε να όλες τις εμπειρίες της ζωής του να τις αποδώσει σε αυτόν τον χώρο.
Έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε λίγο την κάτωψη του ορόφου, γιατί αν θα δείτε στην αρχή σχεδιάστηκε ως μουσική ακαδημία και μετά έγινε οδείο και μάλιστα το σχεδίαζε να φιλοξενήσει εδώ όχι μόνο το οδείο αλλά και τη δραματική σχολή και τον μπαλέτο, τα οποία λειτουργούν και σήμερα. Άρα έχει οτιδήποτε θα κάνει με την εκπαίδευση γύρω από το σώμα, την κίνηση, τη φωνή, τη μουσική κτλ. Βάζει αυτά τα δύο έθρια στη μέση ώστε να χωρίσει αυτές τις τρεις ενότητες και κάνει τη μεγάλη γενναία χειρονομία να τα ενώσει αυτά τα πράγματα με μία στοά, όπου από τη μία είναι η αναφορά στην αρχαία κλασική Ελλάδα και την αρχιτεκτονική της, και από την άλλη, σαν χειρονομία, όλες αυτές τις διαφορετικές μορφές τέχνης να τις φέρει σε μία ενότητα. Η ιδέα να παρουσιάσουμε το πνευματικό κέντρο, την μελέτη του πνευματικού κέντρου στο χώρο του ιερού της Εκκλησίας έχει να κάνει και με την αναφορά στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, καθώς ο χώρος του ιερού για την Ορθόδοξη λειτουργία είναι απ' τη μία ο σημαντικότερος χώρος της λειτουργίας, από την άλλη δεν υπάρχει η οπτική πρόσβαση από τους πιστούς προς το χώρο αυτό, παρά το ότι είναι τόσο σημαντικός. Με την ίδια λογική, το Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας είναι το project του Δεσποτόπουλου, το έργο της ζωής του, το οποίο δούλευε για περίπου 40 χρόνια και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε στην πραγματικότητα. Άρα έχει αυτή την αναφορά ότι ενώ από τη μία είναι το πιο σημαντικό έργο του ιδίου, ταυτόχρονα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα καθώς δεν χτίστηκε ποτέ. Αυτό το κείμενο είναι το κείμενο που έγραψε ο ίδιος για το Πνευματικό Κέντρο της Αθήνας το 1962, όπου εντάχει επεξηγεί τα κτίρια, το τι είναι το καθένα, αλλά αυτό που λέει είναι ότι η σημασία του Πνευματικού Κέντρου είναι αυτά τα κτίρια πολιτιστικών χρήσεων να είναι μαζί το ένα δίπλα στο άλλο. Η κεντρική ιδέα ήταν γύρω από μία πλατεία να αναπτυχθούν όλα. Μπροστά, ας πούμε, τα πιο δημόσια, δηλαδή η βιβλιοθήκη, το μουσείο, και πιο πίσω τα κτίρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως το ΟΔΙΟ. Και αυτό είναι και η απάντηση μέχρι σήμερα, γιατί το ΟΔΙΟ δεν έχει κάποια ξεκάθαρη κεντρική είσοδο. Δηλαδή, φαντάζομαι όλοι θα έρθετε ή από τη Ριγίλης, από αυτό το πάρκινγκ, ή από τη Βασιλείας Κωνσταντίνου, από αυτά τα σκαλάκια ανάμεσα σε θάμνους έτσι, αυτή την κατάσταση. Άρα, γιατί η απάντηση είναι ότι η κεντρική είσοδος του Πνευματικού Κέντρου δεν ήταν προφανώς από εδώ, αλλά από τη Βασιλή Σοφία, όπου θα έμπαινες στην κεντρική πλατεία, θα παίρνεις από τα υπόλοιπα κτίρια και θα έφτανες στο 2. Ίσως το σημαντικότερο γεγονός της έκθεσης που συνετέλεσε στο να πάρει αυτό το αποτέλεσμα είναι η συνεργασία μεταξύ των τριών φορέων που είτε από τη μία ασχολούνται ή έχουν σχέση με το έργο του Δεσποτόπουλου ή εν γέννη με τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Έτσι, είναι μια συμπαραγωγή μεταξύ του Ινστιτούτου Γκέτε, όπου ανέλαβε την παραγωγή της όλης έκθεσης, μαζί με τα αρχεία νεολογικής αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη, το οποίο παρέθεσε το υλικό το οποίο παρουσιάζεται στην έκθεση, και του ΟΔΙΟ Αθηνών, του κτηρίου του Δεσποτόπουλου, μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η ίδια η έκθεση. Και νομίζω χωρίς το κάθε έναν οργανισμό, η έκθεση δεν θα μπορούσε να πάρει το χαρακτήρα που έχει. Thank you.